καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ κατά της απόφασης του κυρίου Χατζηδάκη, της υπουργικής απόφασης, με την οποία εντάσσει δικηγόρος, όπως είπατε, και λογιστές στη διαδικασία απονομής συντάξεων. Ναι. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είμαστε απέναντι από αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο διορισμένος υπουργός του θέλουν να λαϊλατίσουν τον ΙΕΦΚΑ. Θα σας πω για ποιο λόγο το λέω. Γιατί εμείς είμαστε, όταν βάζει δικηγόρους και λογιστές με 295 ευρώ κάθε απόφαση, και το σκανδαλώδης της ιστορίας είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πληρώνουν φόρο, όλοι οι Έλληνες πολίτες πληρώνουμε φόρο. Όλοι οι φορολογούμενοι. Αυτοί, κύριε Μητσοτάκη, πώς είναι δυνατόν να μην πληρώνουν φόρο, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν. Δηλαδή θέλετε να πείτε τα χρήματα τα οποία θα αμείβονται θα είναι αφορολόγητα. Δεν είναι δικά τους. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Γιατί το λέμε αυτό. Είμαστε πρόσφατα, ο νόμος Βρούτσι, έβγαλε, μας έλεγε ότι θα προσλάβει περίπου 100 πρώην εργαζόμενους ο 47-64 του 20 το άρθρο 107, για να είμαι συγκεκριμένος, θα προσλάβει πρώην συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΙΕΦΚΑ, που ξέρουν από συντάξεις, για να βοηθήσουν να βγουν οι συντάξεις άμεσα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν κοστολογηθεί 800 ευρώ το μήνα και θα βγάζουν 60 αποφάσεις. Αν το διαιρέσετε αυτό, είναι 13,33 ευρώ ένα φάκελο. Πώς εκεί δίνει 13,33 και εκεί είναι 295 και αφορολόγητο? Δεύτερο θέμα. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση εμείς για το θέμα, για να λυθούν αυτό το μεγάλο κομμάτι. Τι είχαμε πει, αν θυμάστε, υπήρχαν εργαζόμενοι 683 συμβασιούχοι που έληξε το Γενάρη περίπου η σύμβασή τους, με τεράστια εμπειρία στον ΙΕΦΚΑ, και είπαμε να προσληφθούν για 18 μήνες για να λύσουν το μεγάλο κομμάτι αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ο εργαζόμενος στον ΙΕΦΚΑ βγάζει κάθε μήνα 80 υποθέσεις, 80 απονομές. Αυτό είναι στατιστικό ή εσείς το φέρνετε, μισό λεπτό, είναι στατιστικό στοιχείο ή το φέρνετε ως παράδειγμα? Στατιστικό στοιχείο. Μάλιστα. 80 υποθέσεις βγάζει ο κάθε μόνιμος υπάλληλος. Ναι, συνεχίστε. Άρα, αν αυτοί βγάζαν τους μισούς 40 επί 683 επί 6 μήνες, θα είχαν βγάλει 163.290 υποθέσεις. Οι υποθέσεις σήμερα της κύριας είναι 132.605 βάσει το άτλας που μας παρουσιάζουν. Άρα θα είχαν μηδενίσει. Δεν το θέλαν αυτό. Θέλαν να διαλύσουν τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, θέλω να σας πω, για να το καταλάβετε, ότι και ο δημόσιος υπάλληλος που βγάζει 80 υποθέσεις το μήνα παίρνει μέσω όρων μαζί με τις ασφαλιές του 1.600 ευρώ. Δια 80, άρα είναι 20 ευρώ ο κάθε φάκελο. Και η μία περίπτωση είναι 20 και η άλλη είναι 13,33 και πηγαίνει και δίνει σε δικηγόρο και λογιστές. Δεν έχω τίποτα με τους δικηγόρους και με τους λογιστές, γιατί κακώς κάνει αυτή τη διαδικασία οι δικηγόροι. Να σου πω γιατί κάνει αυτό. Γιατί οι δικηγόροι, η δουλειά τους δεν είναι να βγάζουν υποθέσεις. Δεν είναι να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι να λειτουργούν όταν έχουμε διαφορά με τη δικαιοσύνη, να μας στηρίζουν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο ρόλος του δικηγόρου. Το είπαμε ξεκάθαρα. Άρα εκ των πραγμάτων φαίνεται και από τα τρία παραδείγματα που σας είπα, ότι εδώ δεν έχουν σκοπό να βγάλουν τις συντάξεις. Σκοπό έχουν να δώσουν τα λεφτά του δημοσίου, τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, τα χρήματα του δημοσίου δεν είναι δικά τους. Άρα εκ των πραγμάτων φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Και ο κύριος υπουργός που τον έχουν τοποθετήσει εκεί έχει ένα ρόλο. Ήταν ο ρόλος να διαλύσει την Ολυμπιακή, το είδατε, έγινε την Ολυμπιακή. Τη διέλυσε με τόσα χρήματα και τώρα. Μείνετε στις συντάξεις, αυτά τα έχετε ξαναπεί. Μείνετε στις συντάξεις, κύριε Χατζόπουλε. Ορίστε. Μείνετε, αν έχετε την καλοσύνη στις συντάξεις. Αφήστε. Ναι, το έχετε πει πολλές φορές. Αφήστε τον πρώτερο βίο πολιτικό του τι έχει κάνει ο κύριος Χατζηδάκης. Μείνετε σε αυτό εσείς. Του γιατί προσφύγατε στο Συμβούλιο. Σας είπα γιατί προσφύγαμε. Ωραία. Αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι δηλαδή. Και μάλιστα πιστεύω ότι ήταν μία από τις καλύτερες αναλυτικές τοποθετήσεις του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων μέχρι σήμερα. Γιατί ήμασταν ξεκάθαροι. Ένα, δύο, τρία. Τα οποία αυτά, αν το είδατε,
το Υπουργείο δεν αντέδρασε, γιατί βάσει του αυτό που κάναμε χτες, αν αυτά που λέμε δεν είναι η πραγματικότητα, θα είχε βγάλει μια διάψευση και θα είχε πει κύριοι του δικτύου, 1, 2, 3, αυτά δεν είναι πραγματικότητα. Άρα αφού δεν αντιδράει, φαίνεται πλέον ότι ο σκοπός είναι ένας. Και το είπα και προηγουμένως. Μάλιστα. Τώρα τι να πω, με όλη αυτή την ιστορία της καθυστερήσεις που υπάρχουν, τουλάχιστον έχει διευκρινιστεί ότι είναι, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο που παρατηρώ βάσει των αριθμών που αναφέρεται, ότι οι εκκρεμείς συντάξεις είναι 132.000 τόσες, ήταν απίστευτα τα νούμερα τα οποία ακούγαμε, εκκρεμούν ούτως ή άλλως πάρα πολλά πράγματα. Έβλεπα και εκείνο το άλλο το άρθρο, αναφορικά το άρθρο σας, αναφορικά με το ακριβό τίμημα της μεταρρύθμισης στην επικουρική ασφάλιση, κύριε Χατζόπουλε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είδατε ότι την Κυριακή βγάλαμε αυτό το άρθρο. Τι λέμε, αν θυμάστε, οι θεσμοί, και αυτό το ήταν μη πάντες, αυτή τη μεταρρύθμιση που πάνε να κάνει στην επικουρική κοστίζει 78 δις. Και μάλιστα ζητήσαν, αν θυμάστε, μέτρα μια συντάξεων, διάφορα που μπορούν να κουμπώσουν στα 78 δις. Ένα θέμα που δεν υπάρχει επί της ουσίας. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί το 81, όταν επιχειρήσαν 30 χώρες να κάνουν αυτό το σύστημα, οι 18 χώρες επανήλθαν πάλι στο σύστημα που έχουμε σήμερα. Άρα δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο σκοπός της είναι να μοιράσει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες τα χρήματα των συνταξιούχων. Και αυτά θα χαθούν. Αυτά το λένε οι μελέτες που παρουσιαστήκαν. Και τι έγινε? Τους είπανε για να βρουν λύση θα κάνετε κάτι άλλο. Αν θυμάστε, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θεσμό, μας έδινε τη 13η σύνταξη κάθε Μάη. Το ένα κομμάτι της 13ης, ένα δις. Αυτό, αν θυμάστε, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ψίχουλα, μην το πάρουμε. Έχετε ο νόμος του κυρίου Βρούτση που το καταργεί με το άρθρο το 220 νόμο, το 460, 46-70, άρθρο 47, κατέληξε την 13η σύνταξη. Και τι είπε? Θα υπάρχει ένα μέρος με 900 εκατομμύρια που θα μοιράζεται στους συνταξιούχους. Και τι κάνει τώρα? Πάει αυτά τα 900 εκατομμύρια που δεν είναι από την επικούρηση, είναι από την κύρια σύνταξη, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, να το κουμπώσει για να περάσει αυτό το ασφαλιστικό, να δίνει κάθε χρόνο 900 εκατομμύρια για να στηρίζει την επικούρηση. Γιατί να το κάνει αυτό, αφού δεν υπάρχει? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σήμερα με την κύρια και την επικουρική. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο νόμος Βρούτση που κατέθηκε στη Βουλή πρόσφατα, πριν 1,5 χρόνο, που ψηφίστηκε. Που η αναλογιστική μελέτη τι μας έλεγε? Μας έλεγε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα μέχρι το 2070. Και μάλιστα την αναλογιστική μελέτη την είχε υπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντίστοιχη αναλογιστική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εκ των πραγμάτων, πάμε σε ένα διέξοδο της επικουρικής. Πάνε να διαλύσουν την επικουρική. Πάνε να την τελειώσουν και πάνε μάλιστα να φορτώσουν το φορολογούμενο, τον Έλληνα, με 78. Όταν σου λέει ότι θα έχεις ανάπτυξη 3,5%, αυτό είναι ένα γελαίο κόσμος. Δεν υπάρχει πουθενά ανάπτυξη σε μια χρεοκοπημένη χώρα 3,5%. Ποτέ δεν θα γίνει. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε και τα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λένε οι πάντες. Το λένε αυτοί που ασχολούνται με την οικονομία. Αυτοί που ασχολούνται με το ασφαλιστικό. Άρα εκ των πραγμάτων είναι σαν διέξοδο. Εμείς είπαμε να μην κάνετε τέτοιο νομοσχέδιο αυτό. Δεν έχει καμία προοπτική. Και πάμε, όπως είπα προηγουμένως, να φορτώσει τη χώρα 78 δις, που προσέξτε, το πρώτο μνημόνιο πόσο 80 δις. Μα δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα, σας λέω. Συγγνώμη που επιμένω τόσο, δεν είμαι αιμονός, απλώς πιστεύω ότι είναι λάθος στρατηγική αυτή η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Εκεί να δώσει χρήματα τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Νομίζω το είπατε από την αρχή ότι εκείνο το οποίο εσείς πιστεύετε είναι όπως σαν ενίο δίκτυο συνταξιούχων, αυτό εννοώ. Είναι όπως λένε και εργατολόγοι και λοιποί, ότι εδώ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η πολιτική που ακολουθείτε έχει να κάνει με την κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης. Τελεία. Σίγουρα, σίγουρα αυτό το πράγμα. Και θέλω να δείτε κάτι άλλο στο νομοσχέδιο που έχει κατευθεί, ακόμα δεν το έχουμε καταθέσει. Τι λέει? Δεν έχουν νομική ευθύνη, το λέω απλά το καταλάβω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ταμείου που πάνε να δημιουργήσουν. Γιατί να μην έχουν? Για να το λένε αυτό, σημαίνει ότι θα γίνει πάρτι.
το λένε στο νομοσχέδιο. Εσείς είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ. Και δε, γιατί βάζετε διάταξη μέσα ότι δεν έχουμε νομοθετική ευθύνη. Και το βάζετε. Άρα σημαίνει ότι θα πάνε για πάρτι. Οι ίδιοι το λένε, το λέμε εμείς. Μάλιστα.